Πάγος ανάπαντες το άκουσμα από τα χείλη του εισαγγελέα μας Αλίας ότι όπως προκύπτει από τα ηχογραφημένα δεδομένα του μαύρου κουτιού, ο 28χρονος συγκυβερνήτης Ανδρέας Λούμπιτς προκάλεσε σκόπιμα τη συντριβή του αεροσκάφους. Η πιο πιθανή και ρεαλιστική ερμηνεία για εμάς είναι ότι ο συγκυβερνήτης με η θελημένη ενέργειά του δεν επέτρεψε το άνοιγμα της πόρτας του πιλωτηρίου στον κυβερνήτη. A refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. A refusé de... Πάτησε μάλιστα το κουμπί για να προκαλέσει την απώλεια ύψους στο αεροσκάφος. Et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έδωσε στη δημοσιότητα τις δραματικές εικόνες από το μακάβριο έργο των διασωστικών ομάδων που επιχειρούν στον τόπο της τραγωδίας. Όπως καταγράφεται, ψάχνουν ανάμεσα σε πέτρες, χώματα και σίδερα του αεροσκάφους για να εντοπίσουν έστω και το παραμικρό υπόλοιμα από σωρό, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να υποβληθούν στη συνέχεια σε εξετάσεις DNA για ταυτοποίηση. Το έργο τους είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα διαρκέσει το λιγότερο 2 εβδομάδες και κανείς δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσει ότι θα είναι απολύτως αποτελεσματικό, αφού λόγω της φοδρότητας πρόσκρουσης τα πάντα έχουν διαλυθεί και διασκορπιστεί. Εν τω μεταξύ, μία μετά την άλλη, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν ότι άμεσα θα τοποθετήσουν και τρίτο πιλότο στο κόκπιτ, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραμένουν πάντα 2 άτομα μέσα στο πιλωτήριο.